την αναδιανομή του μεγαλύτερου μέρους της υπεραπόδοσης των εσόδων του 2016 στους χαμηλοσυνταξίουχους και μάλιστα άμεσα πριν από τα τέλη του χρόνου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα ανέστειλε για όσο συνεχίζει την προσφυγική κρίση την εξίσωση του ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, μετά από την υπογραφή της συμφωνίας με τους δανειστές, όλοι γνωρίζαμε τον αγώνα τον οποίο έπρεπε, τον οποίο είχαμε να δώσουμε τα επόμενα χρόνια για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την αρχή αγωνιστήκαμε σκληρά προκειμένου να πετύχουμε τα συμφωνηθέντα. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική οικονομία έχει υπερβεί κατά πολύ τις στοχοθεσίες οι οποίες έχουν τεθεί από τη συμφωνία του καλοκαιριού. Και όπως έχουμε υποσχεθεί, ό,τι παραπάνω υπέρβαση των στόχων, υπέρβαση των πλεονασμάτων θα υπάρχει, αυτή θα κατανέμεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν σηκώσει το βάρος της κρίσης, αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο μέσα στην κρίση. Επομένως, όσον αφορά τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όσον αφορά και τα νησιά που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού για απαλλαγή από το ΦΠΑ, από την αύξηση του ΦΠΑ, όσο και για την καταβολή της 13ης σύνταξης, ουσιαστικά αποτελεί ένα βήμα και μία απόδειξη της στρατηγικής και της πολιτικής που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κίνηση έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε αυτό το πλεόνασμα να δοθεί σε καναλάρχες που όλα αυτά τα χρόνια έπαιρναν δάνεια με αέρα ή σε οποιοδήποτε άλλο διαπλεκόμενο παράγοντα τη στηρίζει αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως το οποίο κρατάμε είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και για τη διευθέτηση του χρέους σαν απαραίτητο βήμα προκειμένου να δοθεί όθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει η ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια. Αναπτυξιακές προοπτικές οι οποίες αποτυπώνονται και στον προσφάτως κατατεθέντα προϋπολογισμό. Και είναι βέβαιο ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, προφανώς από τη μία να απομονώσουμε τις ακραίες φωνές που αυτή τη στιγμή εμποδίζουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Γνωρίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει επί της ουσίας και εξαρτάται από αυτές τις φωνές οι οποίες θέλουν να οδηγήσουν την όλη ιστορία σε αδιέξοδο. Καθότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Νέα Δημοκρατία επενδύει στο πολιτικό αδιέξοδο, επενδύει στην καταστροφή. Δεν θα τους κάνουμε όμως τη χάρη, δεν θα βγει κερδισμένος από αυτή την ιστορία ο κύριος Σόιμπλε. Αλλά θεωρούμε πως κερδισμένος από αυτή την ιστορία θα βγει η ελληνική κοινωνία και η χώρα συνολικότερα. Για λαϊκισμό και δημαγωγία κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας πως για άλλη μια φορά η κυβέρνηση ψεύδεται. Για πολλωστή φορά ο Πρωθυπουργός, πανικόβλητος, καταφεύγει στο μόνο καταφύγιο το οποίο ξέρει για να προστατευθεί από την ανικανότητα της κυβέρνησής του, στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία. Αφού βαφτίζει ένα έκτακτο βοήθημα το οποίο θα δώσει στους συνταξιούχους ως 13η σύνταξη, έρχεται να μιλήσει για ένα αριστερό success story βασισμένο στην ανάπτυξη. Η ανάσυρση από την αφθαλήνη της ορολογίας του προγράμματος της Θεσσαλονίκης αποτελεί για πολλωστή φορά μια παραδοχή αποτυχίας. Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται στους πολίτες. Τα χρήματα τα οποία έχει πάρει από τους συνταξιούχους με την αύξηση της φορολογίας αλλά και με το ΕΚΑΣ το οποίο εξαλείφεται, έρχεται να δώσει ένα μικρό μέρος σε αυτόν. Το μέρος όμως των χρημάτων το οποίο δίνει το έχει λάβει από την υπερφορολόγηση. Από την υπερφορολόγηση η οποία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τις δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα στο Eurogroup για την ύπαρξη ενός πλεονάσματος πάνω από 3,5%. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, δεν συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό του κ. Τσίπρα. Το γεγονός ότι προσπάθησε να μας εκπλήξει και να μας εντυπωσιάσει είναι καταφανές ότι δείχνει το ότι βρίσκεται σε πανικό. Απλώς θέλω συνοψίζοντας να σημειώσω το γεγονός ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα εμφανίζονται στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Ως εκ τούτου, τα πανηγύρια του κ. Τσίπρα σήμερα
μπορεί να αποδειχθούν για μια ακόμα φορά ψευδή, εάν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο έχει τεθεί. Αν και μέχρι την Πέμπτη το πρωί δεν είχε διαρρεύσει απολύτως τίποτα για την επικείμενη αυτή κίνηση, η απόφαση μοιάζει να είναι καλά μελετημένη για τη στοχεύσή της, αφού η υπέρβαση του πλεονάσματος δίνεται σε μια ευαίσθητη και πολυπληθή κοινωνική ομάδα, η οποία αναμένεται επιπλέον να ρίξει όλο αυτό το χρήμα στην αγορά, ειδικά εν ώψη των εορτών.